Χρύσα Ρόπα. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Το 1980 αποφύτησε από τη δραματική σχολή της Ρούλας Πατεράκη στην ίδια πόλη. Επιπλέον φίτησε στο Παρίσι και συνέχισε με υποτροφίες στο Σικάγο και στη Νέα Υόρκη. Η επαγγελματική της πορεία ξεκίνησε στο Εθνικό Θέατρο. Το 1989 πρωταγωνιστούσε στην σατυρική σειρά «Ήταν ένα μικρό καράβι» σε σκηνοθεσία Λάκη Λαζόπουλου. Την ίδια χρονιά την απολαύσαμε και στην κινηματογραφική ταινία του Βασίλη Βαφέα «Κόκκινη Μαργαρίτα». Το 1991 πρωταγωνιστούσε στην κομική σειρά «Οι δύο ορφανές» σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή. Έναν χρόνο μετά υποδίθηκε το ρόλο της γιαγιάς Ελένης στο δεύτερο επεισόδιο της κομικής σειράς «Αχ, Ελένη». Την ίδια χρονιά την απολαύσαμε και στη θεατρική παράσταση «Η Γαμπρή της Ευτυχίας» σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή. Το 1993 μας συστήθηκε ως Βαρβάρα Πέτα στην τηλεοπτική σειρά «Βαρβαρότητες», ενώ δύο χρόνια αργότερα ήταν η Μαριέτα στην κοινωνική σειρά «Το Τρίτο Στεφάνι» σε σκηνοθεσία Γιάννη Δαλιανίδη. Το 1996 τη γνωρίσαμε ως Χρυσούλα στην κομική σειρά της Δήμητρας Παπαδοπούλου «Καλά ξεμπερδέματα». Τρία χρόνια μετά ήταν η αξιαγάπητη Κούλα στην τηλεοπτική σειρά «Με δύο μαμάδες» σε σκηνοθεσία Σπύρου Μεταλινού. Το 2000 ήταν συγκλονιστική ως Αλέκα Καλουδάκη στην κομική σειρά του Αλέξανδρου Ρίγα και του Δημήτρη Αποστόλου «Τι ψυχή θα παραδώσεις, μωρή». Το 2007 ήταν η Βασιλική στο επεισόδιο «Η Θρακιώτισσα Πεθερά» της κομικής σειράς «7 θανάσιμες πεθερές» σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Πετρινιώτη. Έναν χρόνο μετά ήταν η Σταυρούλα στο επεισόδιο «Κανείς δεν είναι τέλειος» της σειράς του Αλέξη Μπαλασινού «Safe Sex». Το 2009 τη γνωρίσαμε ως Λαμπρινή Τράμπαλη στην κομική σειρά «Η Οικογένεια Βλάπτη». Την ίδια χρονιά ήταν και η Τζέννη στο επεισόδιο «Μία πεθερά στη Χούντα» της κομικής σειράς «7 θανάσιμες πεθερές». Έναν χρόνο μετά πρωταγωνιστούσε δίπλα στο Λάκη Λαζόπουλο στην θεατρική παράσταση «Ο Βιοπαλαιστής στη Στέγη» σε μουσική σύνθεση Σταμάτη Κραουνάκη και σκηνοθεσία Λάκη Λαζόπουλου. Από το 2011 την απολαμβάναμε πολλές φορές στο πλευρό του Λάκη Λαζόπουλου στην πολύ πετυχημένη ψυχολογική εκπομπή «Al Chandiri News». Την ίδια χρονιά πρωταγωνιστούσε και στην θεατρική παράσταση «Τα κορίτσια με τα μαύρα». Σήμερα η αγαπημένη μας Χρύσα Ρόπα πρωταγωνιστεί στην πολύ πετυχημένη θεατρική παράσταση «Η Φώνησης της Παπαδιαμάντη». Μία από τις φώνησες της Παπαδιαμάντη, έχουμε την τιμή και τη χαρά να την έχουμε εδώ στον καναπέ μας και είναι η Χρύσα Ρόπα, αγαπημένη μου, λατρεμένη μου. Τι κάνεις? Είμαι καλά και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας. Εμείς σας ευχαριστούμε, σαν θείασος, σαν θέατρο. Εμείς σας ευχαριστούμε. Είσαι μία από τις φώνησες? Είμαι μία από τις φώνησες. Αλήθεια? Από τις έξι φώνησες. Από τις έξι φώνησες? Ναι. Πώς βρέθηκες εκεί, σε αυτή τη θέση? Ποιος έβγαλε έξω από τα ρούχα σου? Ποιος έβγαλε δηλαδή τη Χρύσα Ρόπα έξω από τα ρούχα της? Είμαι μία φώνησα κατά λάθος. Α, κατά λάθος. Ναι. Κατά λάθος μπλεγμένη στο έγκλημα? Ναι, κατά λάθος. Δηλαδή πήγανε με κάποιο, με μία λαμογιά να μου φάνε το σπίτι. Ναι. Και τα πήρε αυτή στην κράνα, γιατί είναι και έτσι... Ναι. Λογικό το βρίσκω. Οξυδέρκεια μεγάλη. Ναι. Καλά, δεν συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους αυτό, δηλαδή να υπερασπίζονται τόσο πολύ με τόσο ακραίο και επαναστατικό τρόπο το δίκιο τους, αλλά αυτή είναι αυτή όμως. Έτσι κάνει και έκαψε το σπίτι και μέσα ήταν ένας δικηγόρος ο οποίος προσπαθούσε να τη το φάει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το κατάφερε, ξέρουμε. Όχι, τον έκαψε. Α, τον τζουρούφλησε. Τον τζουρούφλησε και έτσι κατέληξε στην φυλακή. Είσαστε όλες μία και μία όμως στην παράσταση. Βέβαια. Και πρέπει να το λέμε αυτό. Βέβαια. Είσαστε και φίλες. Βέβαια. Κολλητές. Κολλητές. Έχετε πολύ καλή επαφή τέλος πάντων. Εγώ δουλεύω πρώτη φορά με την κυρία Τζέσι Παπουτσί. Πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Πώς και έτσι, δεν είχε τύχει στο παρελθόν? Όχι. Να είσαστε μαζί σε κάποιο ποτέ ρόλο? Δουλεύω πρώτη φορά με την Κωνσταντίνα τη Μιχαήλ. Δουλεύω πρώτη φορά με την Αταλία τη Δραγούμη. Δουλεύω πρώτη φορά με τη Σοφία. Τη Βογιατζάκη. Τη Βογιατζάκη. Αλλά υπήρξε καλή χημεία από την αρχή. Πώς είναι η συνεργασία ανάμεσα σε τόσες γυναίκες και τόσο ταλαντούχες γυναίκες όπως είσαι κι εσύ? Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση αυτή. Πώς είναι η συνεργασία να υπάρχει αυτό το κλίμα, όλες αυτές λοιπόν οι καταξιωμένες ηθοποιοί, ναι, που τις αγαπάει, τις λατρεύει τόσο ο κόσμος. Γιατί αυτό μπαίνει σαν χαρακτηριστικό στη συνεργασία? Δεν την καταλαβαίνω την ερώτηση.
Πώς είναι να συνεργάζεστε όλες οι γυναίκες μαζί, τόσο ταλαντούχες. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι σαν να πηγαίνεις να βλέπεις τις φίλες σου, να πιεις καφέ, να πεις κάτι. Αλλά και γυναίκες να μην ήταν, και τρεις άντρες να είχαμε. Δεν θα υπήρχε διαφορά. Ναι, το ίδιο θα ήταν. Δηλαδή, το θέτεις κάπως ότι οι καταξιωμένες όταν βρεθούν μαζί, κάτι τρέχει. Θέλετε όχι, να πείτε απλά... αυτό εσείς. Γιατί μου το ρωτάνε, είναι η τρίτη φορά που μου το ρωτάνε. Αλήθεια. Αυτό. Ναι. Όχι, εμένα δεν πηγαίνει κάπου αλλού το μυαλό μου. Μην νομίζεις ότι προσπαθώ να βγάλω κάποια είδηση. Μα τι είδηση να βγάλεις. Όχι, είδηση. Δηλαδή, πώς είναι. Απλά γνωρίζουμε στην όλοι στην ότι. Στην τράπεζα, παιδί μου, είναι ναι. 7-8 κοπέλες που δουλεύουν μαζί. Και είναι όμορφες και είναι ανερχόμενες και είναι μορφωμένες και έχουν και τα 8 πτυχία τους και τα λοιπά. Πώς είναι να πηγαίνουν κάθε μέρα στην τράπεζα. Γιατί αυτό δηλαδή στους ηθοποιούς κάνει κάτι, ενώ σε άλλα επαγγέλματα, σε ένα Ινστιτούτο Αισθητικής. Είναι κοπέλες ωραίες, ψηλές, ικανότατες. Γιατί εκεί δεν μπαίνει, πώς είναι δηλαδή. Όχι, εγώ απλά θέλω παιδί... να σου πω ότι λένε. Και ναι. πιστεύω ότι το ξέρεις και το έχεις ακούσει και εσύ άπειρες φορές, ότι η φιλία μεταξύ γυναικών και πόσο άλλο όταν οι γυναίκες αυτές, οι οποίες η ιδιότητά τους, η ασχολία τους, είναι να είναι εκτεθειμένες μπροστά στα φώτα, ότι υπάρχει ένας λεγόμενος ανταγωνισμός. Αυτή η μύγα μας κυνηγάει παντού. Ναι. Έχεις μέλι. Λες. Ναι, εκεί πάνε μύγες. Έχω μέλι και τραβάω. Αφού το λέει Χρύσα Ρόπα, τι να πω. Γι' αυτό λοιπόν σε ρωτάω. Δεν είναι απαραίτητο να είσαι φίλος με κάποιον για να δουλεύεις. Δηλαδή... Πρέπει να υπάρχει όμως μια χημεία μεταξύ σας για να μπορείς να συνεπάρχει ειδικά στο σανίδι. Επαγγελματισμός, σεβασμός και ακόμη και αν έχεις αρνητικές σκέψεις για τον άνθρωπο με τον οποίο βρίσκεσαι στη σκηνή, πρέπει να τις αποβάλεις, γιατί αλλιώς δεν θα έπρεπε να δεχτείς αυτή την πρόταση. Ναι. Έτσι. Δεν μπορεί να το αποφασίσεις όταν αρχίζει η παράσταση. Εσένα, Χρύσα μου, σου έχει τύχει ποτέ? Μία φορά μου έτυχε. Να αρνηθείς πρόταση? Όχι. Έγινε. Όχι, όχι. Να αρνηθώ. Όχι, καμία. Μου έτυχε, μία φορά μου έτυχε ένα περίεργο παρασκήνιο. Το οποίο δεν μπόρεσα να διαχειριστώ γιατί μου ήταν και άγνωστο και ελπίζω να μην μου ξανατύχει. Και πώς το διαχειρίστηκες εκείνη τη στιγμή? Δεν το διαχειρίστηκα. Είμαι παθητική σε αυτά. Δεν μιλάς. Νιώθω ότι εγώ το νομίζω, μπορεί να βγαίνει στον κόσμο αλλιώς. Νιώθω ότι παίζω το ρόλο του πυροσβεστήρα, δεν θα απαντήσω, ναι, δεν θα βάλω λάδι στη φωτιά. Γενικώς είμαι υπέρ του να μην βάζουμε λάδια στις φωτιές. Σε όλα τα γενικότερα. Επίπεδα, ναι, σε όλα, σε όλα. Ο κόσμος όμως πιστεύω ότι έχει μια άλλη εντύπωση για σένα, γιατί σε βλέπει πιο δυναμική και άνθρωπο, τι σχέση έχει αυτό? Άνθρωπο πιο ξύθιμο, όπως το είπα και πριν. Πιο ξύθιμο, πιο έτοιμη να αντιδράσει. Δηλαδή, αν κάτι της κακοφανεί και κάτι την ξενερώσει, αν θέλεις. Ναι, έτοιμη να διαχειριστεί την κατάσταση και να τα βάλει τα πράγματα στη θέση της. Το οποίο είναι σε κοινωνικό επίπεδο πάντα, όχι σε προσωπικό. Α, στο κοινωνικό επίπεδο δηλαδή, σε βγαίνεις έξω από το άρωγο σου. Στο προσωπικό, σε θέματα φιλίας, σε θέματα πιο προσωπικά. Το διαχειρίζεσαι σιωπώντας. Οι σιωποί λένε ότι είναι το καλύτερο. Την ασπάζεσαι? Όχι, δεν μου έχουν προκύψει και πολλά τέτοια θέματα που να πω ότι κάτι σοβαρό, πολύ σοβαρό συμβαίνει που σε προσωπικές σχέσεις. Αλλά σε κοινωνικό επίπεδο, να μην εκφράσω την άποψή μου, να μην πω τη γνώμη και μου, πολύ καλά να μην... Να μην πω πόσο θυμωμένη είμαι, πόσο ευχαριστημένη είμαι, πόσο λυπημένη είμαι. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή δίνεις αυτή την εικόνα που έχεις ούτως ή άλλως δυναμισμό και δυναμικότητα και επειδή εξωτερικεύεις τα αισθήματά σου τη στιγμή, όταν κάτι σου κακοφαίνεται όσον αφορά σε κοινωνικό επίπεδο, γι' αυτό λοιπόν ο κόσμος νομίζει ότι είσαι έτσι και στην προσωπική σου ζωή. Ότι αν κάτι δεν σου κάτσει καλά, δεν είσαι έτοιμη να ηρεμήσεις, είσαι έτοιμη να βγεις έξω από τα ρούχα σου και να διαχειριστείς αλλιώς. Ναι, δεν ξέρω τι να σου απαντήσω σε αυτό, δηλαδή... Τι σε κάνει χαρούμενη, Χρύσα μου? Ξέρεις, όλη αυτή η ενέργεια που πρέπει να έχω πάνω στη σκηνή προϋποθέτει μια πάρα πολύ ήσυχη προσωπική ζωή. Τι να έχεις την ηρεμία σου? Αλλιώς δεν γίνεται. Έπρεπε να επιλέξω. Είμαι ένας πολύ έντονος άνθρωπος στη ζωή μου. Ακόμη και σαν μάνα μου, δεν έχω χτυπήσει ποτέ το παιδί μου. Ποτέ. Ποτέ. Υπάρχει ένας άλλος τρόπος πάντα για να καταλήξουμε σε ένα διάλογο. Με κουβέντα. Ναι.
ότι τα παίρνω στην Κράνα, τα παίρνω εάν δω ότι... Φεύγεις από τα όρια. Ότι ο άλλος φεύγει από τα όρια. Και καλά είναι να μην υποτιμάμε την νοημοσύνη του άλλου. Σαφέστατα. Ναι. Έτσι. Και να μην ξεπερνάμε και τα όρια τα οποία εγώ πιστεύω ότι θέτω γύρω μου. Ποια είναι τα όρια που θέτει η Χρύσα Ρόπα? Τα όρια είναι... ένας σεβασμό, σεβασμός, αν θέλεις. Ναι, ένας σεβασμός, μια... Η αγνωμοσύνη, εσένα σε εκνευρίζει, σε βγάζει. Δεν, αυτές οι έννοιες, οι πολύ βαρούγδοπες, ας πούμε, δεν με απασχόλησαν ποτέ. Η ευχαριστία. Όχι, όχι, ποτέ, γιατί δεν μου χρωστάει κανένας τίποτα. Χρωστάω. Πιστεύω και... όμως ότι έχεις βοηθήσει και νέα άτομα και καινούριους ηθοποιούς. Με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Ήμουνα πάρα πολύ τυχερή. Στη ζωή, ένα 50% στη ζωή έπαιξα λίγο. 50 ήταν πολύ άτυχη και 50 πάρα πολύ τυχερή. Αλλά τα λέω αυτά γιατί έχω και μια κάποια ηλικία. Αλλά ποια ηλικία, βρε Χρύσα μου. Στο θέατρο ήμουν πάρα πολύ τυχερό παιδί. Πολύ με αγκαλιάσανε, πολύ με βοηθήσανε, πολύ με, χωρίς ανταλλάγματα, χωρίς να υπάρχει λόγος. Οφείλεις κάπου ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ναι, βέβαια, σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Στο Λεμπέσιμο, στο Λάκη το Λαζόπουλο, στο Σταμάτη το Φασουλή. Σε πάρα πολλούς ανθρώπους, θα αναφέρω έναν μόνο, το Μίμη, το Χρυσομάλι, που είχα, λέω καμιά φορά ότι εγώ ακόμη την κωμωδία τη μαθαίνω. Είχα και αυτή μαθαίνει εσένα, αν θέλεις. Είχα την τύχη να έχω ανθρώπους οι οποίοι επί σκηνής ήθελαν να μην χάσω το timing, να μην χάσω το γέλιο, να μην χάσω το χειροκρότημα, να μην... και μου το δίδαξαν. Το έχω διδαχτεί δηλαδή αυτό το πράγμα. Ναι. Εγώ θέλω να σταθούμε λίγο στο Λάκη Λαζόπουλο, για τη συνεργασία με τον Λάκη Λαζόπουλο. Δεν θα μιλήσουμε για τις φώνησες της Παπαδιαμάντη, που λάθος είπε ο συνάδελφος και αγαπημένος Ιάκωβος, του Παπαδιαμάντη. Είναι της Παπαδιαμάντη. Ναι, της. Εγώ είπα της Παπαδιαμάντη. Οι φώνησες της Παπαδιαμάντη, ναι, είναι του Ρίγα Αποστόλου. Ναι. Σας είδαμε και στο πάρτι χθες. Στα γενέθλια, ναι, του Αλέξανδρου Ρίγα. Είχαμε γενέθλια, βεβαίως, μεγαλώσαμε λιγάκι. Για έλα, Ιάκωβε, εδώ έλα. Έλα, Ιάκωβε. Τι, αγάπη μου, η ψυχή της παρέας και η ψυχή κάθε παράστασης που παίζει ένα πίστε στο πλάσμα. Μια αγαπημένη... Γεια σου, πατέρα, 8 μηνών. ενός και ενός. Ενός χρονού και ενός μήνα. Την είδα στη φωτογραφία. Α, ναι. Ναι, ναι. Κουκλάκι. Λοιπόν, μου είπε ο Αλέξανδρος να πούμε για την παράταση. Η παράταση. Παίρνετε παράταση επειδή σκίζετε. Παιδιά, πήρα τηλέφωνο να μπούμε με πρόσκληση και δεν χωρούσαμε. Σόπα. Ναι. Και λέω να πληρώσουμε. Όχι, λέει, δεν χωράτε. Είδες τη τρομερή απήχηση. Ο κόσμος έχει κάνει... Απίστευτο. Και στην Αθήνα, ναι, και στη Θεσσαλονίκη. Αλλά στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ φυσικό να είμαστε sold out, γιατί θα ξανάρθουμε βέβαια το καλοκαίρι, γιατί θα πάμε περιοδία. Ναι. Ωραία πράγματα. Με την Ελένη Καστάνη, ας πούμε, πάρα πολλά χρόνια. Έχω παίξει δύο έργα του «Το Δώρο» και «Τα κορίτσια με τα μαύρα». Έχω κάνει τηλεοπτικά πολλά, τις «Βαρβαρότητες», το «Με δύο μαμάδες», που ξέχασα να την αναφέρω. Τώρα το θυμήθηκα. Δεν πειράζει. Μιλάμε για ένα καταπληκτικό πλάσμα και προχθές τα γενέθλια ήταν, πολύ, παιδιά, όχι απλά ψυχή. Δηλαδή, έβλεπε τη Χρύσα και νόμιζε ότι φωτιζόταν όλο το μαγαζί. Δεν χρειαζόταν προβολή. Σταμάτα, καλά. Ναι, αφού είναι αλήθεια. Έχω το και φωτογραφικό υλικό. Το παίξαμε. Να, το είδε, πες με ούτως ή άλλως φωτογραφικό υλικό που τα είδαμε και πριν. Τραγουδούσες, γελούσες με την ψυχή σου, ναι, Χρύσα. Είμαι πολύ ευτυχισμένη που είμαι στη Θεσσαλονίκη, στη γενέτειρά μου. Πάρα πολύ. Όσο περνά τα χρόνια, αρχίζεις και εκτιμάς κάποια πράγματα περισσότερο από ότι όταν είσαι νέος. Αλλά θεωρείς, εννοείς, κάποια συμβαίνει πράγματα. Συμβαίνει κάτι μαγικό μέσα. Όχι, όχι, πάντα την αγαπούσα τη Θεσσαλονίκη και πάντα την κουβαλούσα μέσα στις αποσκευές μου, είναι 2-3 πόλεις. Στα πόσο σου έφυγες, Χρύσα? 21-22. Μόλις τελείωσα τη δραματική σχολή της Ρούλας Πατεράκη. Στη Ρούλα Πατεράκη χρωστάω πάρα πολλά πράγματα.
Τα πρώτα χρόνια στην Αθήνα. Δεν ήμουν στην Αθήνα, πήγα Παρίσι, σπούδασα πρώτα. Ναι. Και ήρθα εκεί. Μετά από 5 χρόνια. Mm-hmm. 4 χρόνια έκανα εκεί. Εκεί υποκριτική, Χρυσά, στο Παρίσι. Έκανα την σχολή μιμοδράματος, μια international σχολή, διεθνή σχολή του Μαρσέλ Μαρσό. Μαρσέλ Μαρσό, αυτό θα έλεγα τώρα. Και πήρε και μια υποτροφία. Αυτές οι σχολές είναι επιχορηγούμενες, δεν είναι στο έλεος του κάθε επιχειρηματία που αποφασίζει να διδάξει τέχνη. Ήταν ο Σιράκ τότε δήμαρχος του Παρισιού και πήρε και μια υποτροφία, Νέα Υόρκη, Σικάγο, πολύ ωραία. Αλλά μετά κάτι έγινε, ενώ δεν ήθελα να γυρίσω στην Ελλάδα, στην προσωπική μου ζωή. Έφερα τα πάνω κάτω, τέλος πάντων, μια κάτι, κατάσταση. Ναι, και γύρισα. Και αναγκάστηκες να γυρίσεις. Ναι. Και χτύπησα πολύ σύντομα την πόρτα του Εθνικού και έκανα με τον μεγάλο δάσκαλο, τον Σεβαστή Κογλού, τον Αείμνηστο, Βάχες χορός με μία τάκα. Αλλά ήμασταν τότε όλες μαζί, όλες αυτοί, η Ελένη Ράντου, η Καριοφίλια, η Καραμπέτη, ήταν όλο αυτό. Είδες λοιπόν άλλο ένα team καταξιωμένων ηθοποιών. Ναι, και τότε το Εθνικό έπαιρνε 37 κοπέλες, χορό. Και στην Ηλέκτρα που έπαιξα, του Γιώργου του Μιχαηλίδη, σε μετάφραση Χειμωνά. Πολλά χρόνια. Πώς ήταν τα πρώτα χρόνια της καριέρας όταν ξεκίνησες, ήταν εύκολα? Ναι, πολύ εύκολα. Ήσουν αγχωμένη? Όχι, δεν ήμουνα. Ήμουνα πολύ ευχαριστημένη. Πήγαινα σε όλες τις οντισιόν, χτυπούσα όλες τις πόρτες. Γεια σας, με λένε Χρύσα Ρόπα και έχω κάνει αυτά και αυτά. Και έφευγα. Δεν ήθελα. Αλλά ήμουνα τυχερή. Γιατί αμέσως. Γιατί για μένα δεν ήταν ένα. Δεν κατέβηκα να κάνω θέατρο, τέχνη. Δεν είχα κάτι κατά νου μου. Δεν είχα αυτά τα περιθώρια. Για μένα ήταν ένα θέμα επιβίωσης. Έπρεπε κάπου να μπω, να δουλέψω, να πάρω ένα μισθό, να ζήσω. Είμαι αυτοσυντήρητη από πάρα πολύ μικρή. Αντιμετώπισες ποτέ δυσκολίες στα οικονομικά? Γιατί ναι. Είπαμε ότι ναι, ήταν δύσκολα. Συνέχεια ήτανε δύσκολα είναι. Και τώρα συνέχεια. Με την κρίση. Έχεις δουλειά βέβαια, Χρύσα. Με την κρίση ναι. Που ξέσπασε. Συνέχεια. Είσαι σε προνομιούχα θέση. Όχι, πέρσι έφυγα στο Παρίσι ένα χρόνο γιατί δεν μπορούσα να δουλέψω. Είχα ένα τύχημα στην Κύπρο. Παραμορφώθηκε το πρόσωπό μου. Από τι, τι έγινε? Τρακάραμε με το τι. Τη βουλή θα παραδώσεις, μωρή. Ναι. Τη ψυχή δεν μπορεί να βγαίνει. Φρακάρατε. Ναι. Και χτύπησε. Ναι, χτύπησε εγώ γιατί κοιμόμουνα. Ήμουν η μοναδική που χτύπησα. Ενώ όλος ο άλλος ο θείας. Δεν έπαθε τίποτα. Δεν έπαθε τίποτα. Ναι. Και έφυγα. Σε κοιμάσαι και τύχη σου δουλεύει που λένε είναι γενικώς αυτό. Γενικώς τραβάς και λίγο τα ατυχήματα. Δηλαδή είχες και πρόσφατα και σε συνεργασία με τον Λάκη Λαζόπουλο. Δεν. Ήταν πρόσφατα, μετά το ατύχημα αυτό. Εντάξει, δεν περάσαν 5 χρόνια, θέλω να πω. Πρόσφατο εννοώ, εντάξει, τον περασμένο χρόνο ήταν. Στο Τσαντήρι. Ναι. Ναι, με το Τούβλο. Μην πεις ότι είναι στημένο. Όχι. Όχι, που συνέχισε και έπαιζε. Ήδη ήμουνα. Ματωμένη. Ήδη ήμουνα μελανιασμένη. Ήμουνα παραμορφωμένο το πρόσωπό μου ήταν. Ήταν μετά το ατύχημα. Αλλά αυτό άρχισε να παραμορφώνεται πάρα πολύ. Πόπο. Ναι. Πάει και τώρα που είσαι τόσο όμορφη με αυτά τα ατυχήματα, πώς γίνεται. Αυτά τα είσαι τόσο όμορφη. Θα χάσω τις δουλειές μου. Εγώ ποτέ δεν πήρα γιατί ήμουν όμορφη. Βγαίνει η ομορφιά της ψυχής σου, τι να πω ρε Χρύσα, αφού βγαίνει, τα μάτια σου λαμπειρίζουν, τώρα τι να πω. Θυμόμουν σήμερα τους Γαμπρούς της Ευτυχίας που έπαιξα την Ευτυχία με το Σταμάτη Φασουλή, με το Μίμη. Και θυμόμουν, κάπως μου ήρθε μια σύγκριση με τις φώνησες. Ποια σύγκριση? Δηλαδή η Ευτυχία είναι μια πολύ δραματική περσόνα, η καημένη. Γιατί? Η Γαμπρή της Ευτυχίας, αυτός ο ρόλος, αυτή η άσχημη κοπέλα που δεν τη θέλει κανένας, που δεν την παντρεύεται. Ναι. Είναι μια πολύ δραματική, δεν τη θέλει, ένα σύντροφο θέλει. Ναι, ψάχνει να βρει το έτερο νήμιση. Ναι. Αλλά στέκεται εμπόδιο η εξωτερική της εμφάνιση. Εντάξει, είναι λίγο τραβηγμένο Τσιφόρος Βασιλιάδης, κωμωδία είναι, φυσικό είναι έτσι. Αλλά σκεφτόμουν και στις φώνησες ότι είναι πάρα πολύ τραβηγμένο αυτό για να είναι κωμωδία. Οι φώνησες. Ναι, σωστό είναι. Είναι πολύ τραβηγμένο. Και θέλει πολύ μεγάλη μαεστρία, δεν θέλω να υμνήσω τους συγγραφείς μου, αλλά τους οποίους πιστεύω και εκτιμώ και αγαπώ πάρα πολύ. Ρήγας Αποστόλου, καταπληκτική. Ναι, ναι. Όταν διάβασα το τι ψυχή θα παραδώσεις, δεν είχε βρεθεί ποτέ στα χέρια μου, παρότι είχα κάνει Λαζόπουλο, έκανα μια καταπληκτική γριά στο, ήταν ένα μικρό καράβι. Όταν διάβασα το τι ψυχή θα παραδώσεις, τρελάθηκα.
Δηλαδή, νομίζω ότι δεν θα ξαναδιαβάσω τόσο ωραίο κείμενο. Το αυτό είχε πολύ ατυχή κατάληξη, έτσι δεν ήταν. Πολύ ας μην το να, όχι, ανοίξουμε. Να πούμε για το Ιωάννα. Για τις φώνησες. Θέλω να πούμε ναι για την παράσταση, αλλά θέλω να μου πει. Ναι, θέλω να τη ρωτήσω βασικά. Μια τόσο καταξιωμένη ηθοποιός και τόσο αγαπητή στον κόσμο, ποια είναι, πιστεύεις, τα κριτήρια ή τα εφόδια που θα πρέπει να έχει ένας νέος ηθοποιός στο σανίδι, είτε ακόμα και στην τηλεόραση. Δεν μου πρέπει. Δεν μου είναι αναγνωρίσιμη η λέξη καταξιωμένη. Είσαι όμως. Δεν ξέρω τι εννοείς. Και αυτό το εισπράττουμε κι εμείς από τον κόσμο. Ωραία, ας μην μείνουμε σε αυτό. Δεν το λες εσύ, το λέμε όλοι εμείς που σε βλέπουμε και σε αγαπάμε. Λέω λοιπόν εγώ σε σένα, όχι σε όλο τον κόσμο, ότι το σανίδι είναι μια δοκιμασία διαρκής. Δηλαδή, στο επόμενο έργο που θα γράψει ο Ρήγας και θα παίξω, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, νιώθω έτσι. Περιμένω να μπει το κοινό μέσα. Ναι. Παρότι θα έχω ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο στην Ψαρόσπα, ένα πολύ ωραίο ρόλο, αλλά είναι μια διαρκής επαλήθευση το ότι καλά τα λες. Ότι δεν πρέπει να είσαι επαναπαυμένος ποτέ. Ναι, δεν υπάρχει καταξιωμένος. Ποιος μπορεί να αισθανθεί δηλαδή καταξιωμένος. Δηλαδή, ποιος μπορεί να αισθανθεί. Ναι. Αυτός ο οποίος έχει προσφέρει πολλά πράγματα και στην τηλεόραση και στο σανίδι και έχει δουλειές, ο κόσμος τον αγαπάει και το εισπράττει. Το εισπράττουμε εμείς αν θέλεις. Ναι. Δηλαδή, ξέραμε ότι θα έρθει η Χρύσα Ρόπα στο πλατό και ξέραμε ότι είναι αγαπητή. Δεν είσαι τυχαία. Νομίζω κανείς δεν είναι τυχαίος. Όλοι έχουν την... Απλώς είμαι αναγνωρίσιμη. Και low profile. Πολύ. Χαμηλών τόνων. Θέλω να μας πεις για την παράσταση. Ναι. Τις ώρες, ότι παίρνετε παράταση. Και είναι ναι, μέχρι άλλοι, πότε. Είμαστε sold out και αναγκαστήκαμε να μείνουμε με μεγάλη μας χαρά. Και δική μας. Άλλη μια εβδομάδα μέχρι την Κυριακή των εκλογών. Γιατί όπως είπα θα ξαναέρθουμε στη Θεσσαλονίκη στο θέατρο εκεί που θα παίξουμε. Θα καταφέρουμε να τις δούμε εμείς ή είναι sold out και στην παράταση. Θα σας βάλουμε και μια καρέκλα να καθίσετε. Πάνω στο σανίδι λέει. Έλα, στα παραστήρια. Ωραία. Δίπλα και στις γκουίδες. Τις ώρες. Τετάρτη και Πέμπτη, 8 με 8 και 4. Και Παρασκευή, 9 και 4. Και Σάββατο και Κυριακή, δυστυχώς για μας δύο, 6 και 9. Ευτυχώς για μας. Ωραία. Ναι. Για τον κόσμο. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο θέατρο να πούμε. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρύσα Ρόπα. Εγώ σας ευχαριστώ, όλοι σας ευχαριστούμε. Είσαι πάρα πολύ γλυκιά και σου εύχομαι τα καλύτερα. Να είστε καλά.